με αφορμή την εκδήλωση που διοργανώνουμε την Παρασκευή 17 του μηνό ε, στι εγκαταστάσει μα, φιλοξενούμε στου χώρου μα εδώ, στο Τμήμα Ελεκτρονικών Μηχανικών και την ε, έκθεση που ε, διοργάνωσε το Κύτταρο Χαλέπα σε συνεργασία με τον κύριο με το συλλέκτη τον κύριο Λαμπράκη Νίκο ε, και όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν Παλιούς, ε, ραδιοφωνικ... παλιές ραδιοφωνικές συσκευές ε, να δουν ουσιαστικά την εξέλιξη της σχετικής τεχνολογίας ε, από δεκαετίες πριν μέχρι και σήμερα λίγος πολύ ε, να δουν την εξέλιξη με άλλα λόγια των συστημάτων ραδιοεκπομπής ε, που εντάσσονται στο συνολικότερο πλαίσιο των ε, τηλεπικοινωνιών. Πολύ ωραία. Πείτε μου δύο λόγια για την Παρασκευή. Τι ακριβώς, ωραία. τι ώρα... Ωραία. Η εκδήλωση της Παρασκευής θα είναι γύρω στο μεσημέρι έναρξη. Έχουμε προσκαλέσει πάρα πολλούς ανθρώπους από την αγορά εργασίας, αλλά και από τον ακαδημαϊκό χώρο, όπου θα παρουσιάσουν ένα... θα κάνουν ουσιαστικά μία επισκόπηση των επιμέρους πεδίων, πέρα από τα ραδιοτηλεοπτικά, ε, σε, για τα, θα μιλήσουν για συστήματα ασύρματης επικοινωνίας, επικοινωνίας μέσω οπτικών ινών και ε, εφαρμογών ε, της κοινωνίας της πληροφορίας, δεδομένου ότι η 17 ε, Μαΐου κάθε χρόνο ε, είναι, ε, έχει οριστεί από την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών ως ε, η Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ε, θα είναι μια εκδήλωση η οποία θα κρατήσει ε, αρκετό χρονικό διάστημα γιατί έχουμε πάρα πολλούς εισηγητές Άλλους, ε, άλλοι θα είναι διαζώσεις και κάποιοι ε, θα είναι μέσω τηλεδιάσκεψης.